Μία φωτογραφία δίπλα στους Αλβανούς τραγουδιστές που συμμετείχαν στη Φιέστα στο Γαλάτσι, σχηματίζοντας με τις παλάμες τους τον αλβανικό αετό, που για τους εθνικιστές συμβολίζει την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας, που Έντι Ράμα αποχώρησε από την Ελλάδα. Σιγά, παιδί μου, σιγά. Νωρίτερα στην ομιλία του έθεσε εμέσως θέμα τσάμιδων, μιλώντας για τους πρώτους Αλβανούς μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Φιέστα Ράμα έγινε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, με τον Αλβανό πρωθυπουργό σε δηλώσεις του να κάνει τον ανήξερο. And no story for us. This is a Greek politics story. It's not our story and it's nothing to do with us. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Ακριβώς την ίδια μέρα πέρυσι είχε ασκηθεί αυτό το πογκρόμ σε έναν υποψήφιο τότε δήμαρχο, στη συνέχεια του εκλεγμένου δημάρχου. Ναι. Ήταν διτό αφενός να προκαλέσει εδώ πέρα, να συσπυρώσει το εσωτερικό του πιστεύω, και να στείλει ένα μήνυμα τρομοκρατίας για τους υπόλοιπους Έλληνες που έχουν μείνει πίσω και ζουν εκεί πέρα. Είναι ένα ζήτημα σεβασμού του κράτους δικαίου και το έχουμε αναδείξει σε όλα τα επίπεδα. Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όλων των μεγάλων διεθνών συναντήσεων. Ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο του Πρωθυπουργού. Ο Έντι Ράμα έκανε επίθεση φιλίας στον Κυριακό Μητσοτάκη και επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρέμει στα εσωτερικά της χώρας μας, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αντιδράσεις της στην επίσκεψή του. Δημιουργεί προηγούμενα και κερκόπορτες πολύ επικίνδυνες για την χώρα μας. Αναλογιστείτε, μια ιδιωτική επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στη Θράκη μπορεί να γίνει τώρα, μετά από αυτό που μόλις επέτρεψε η κυβέρνηση. Πρόκειται για τελείως εσφαλμένη εξωτερική πολιτική. Ας αποφασίσουν επιτέλους την κυβέρνηση ποια είναι η θέση τους. Προστατεύουν τον Φρέντι Μπελέρη, όπως ισχυρίζονται, ή τον εκμεταλλεύονται ψηφοθυρικά, τον εκθέτουν και διαψεύδουν τον ίδιο και όσα εκείνος υποστηρίζει. Προκαλεί αγανάκτηση η σιωπή της κυβέρνησης απέναντι στις προκλήσεις Ράμα.